Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα σε όλους τους φίλους. Το σημερινό βιντεάκι έχει θέμα την επιλογή της ταχύτητας του μηχανισμού σε σχέση με αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Ξεκινώντας να πούμε ότι το παρόν είναι προσωπική μου άποψη. Είναι αυτό που έχω διαπιστώσει εγώ μέσα από τα δικά μου ψαρέματα. Και σκοπό δεν έχει να σας βάλει στο τρυπάκι να πάτε να πάρετε έναν αργό ή ένα πιο γρήγορο μηχανισμό. Να φτιάξουμε και λίγο την κάμερα. Εδώ. Δεν έχει σκοπό να σας βάλει να πάτε να πάρετε έναν αργό ή ένα γρήγορο μηχανισμό. Σκοπό έχει να σας βάλει να σκεφτείτε τι ανάγκες έχετε προκειμένου να επιλέξετε το σωστό. Τώρα, οι περισσότεροι λένε ότι πάρε ένα γρήγορο μηχανάκι γιατί το γρήγορο γίνεται αργό και το αργό δεν γίνεται γρήγορο. Εγώ μπορώ να σας πω με σιγουριά ότι και το ένα είναι κουραστικό και το άλλο είναι κουραστικό. Και το να προσπαθείς να πηγαίνεις αργά ή να θες να κρατήσεις μια χαμηλή ταχύτητα με ένα γρήγορο μηχανισμό είναι δύσκολο, αφοσιώνεσαι στο γύρισμα. Όπως και το ανάποδο, αν θες να πας πολύ γρήγορα με έναν αργό μηχανισμό, πάλι δεν βολεύει, πάλι είναι κουραστικό. Και πολλές φορές έχει να κάνει και με την απόδοση του ψάρεμά μας, δηλαδή επιλέγουμε ένα λάθος μηχανισμό για το ψάρεμα που θέλουμε να κάνουμε και για το τεχνητό που θέλουμε να δουλέψουμε και δεν είμαστε αποδοτικοί, δεν πιάνουμε ψάρια. Τώρα, οι παράγοντες που θα μας καθορίσουν το τι ταχύτητα μηχανισμού θέλουμε. Έχουμε πει και άλλες φορές ότι το τεχνητό και το πώς θα ψαρέψουμε είναι αυτό που θα μας καθορίσει την ταχύτητα του μηχανισμού. Την ταχύτητα δεν τη μετράμε με το λόγο περιστροφής. Ο λόγος περιστροφής μπορεί να είναι γρήγορο σε ένα μοτέρ μικρό και να μαζεύει γρήγορα, πιο γρήγορα από ένα τεσάρι και το ανάποδο. Τώρα, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ανάκτηση σε εκατοστά. Έχουμε πει και άλλες φορές, όπως είπαμε, ότι τα μεγάλα τεχνητά, όσο πιο μεγάλο ένα τεχνητό, δηλαδή πάνω από 175 για παράδειγμα, έχει ανάγκη για να πιάσει νερό να δουλέψει ταχύτητα. Οπότε εκεί πέρα προσπαθούμε να επιλέγουμε γρήγορους μηχανισμούς. Γρήγορους μηχανισμούς επίσης βοηθάνε όταν έχουμε ψαρέματα σε κόντρα αέρα, με πολλά τζέρκ, σε συνθήκες που το νήμα μας δεν είναι τεντωμένο πολύ καλά, μας δίνει καλύτερη πληροφορία, σε πλάνους που κάνουμε πολλά χτυπήματα και θέλουμε να μαζεύουμε τα κενά. Σε αυτά θέλουμε ένα γρήγορο μοτεράκι. Αργό μοτεράκι θέλουμε όταν ψαρεύουμε πατωτά σιλικόνες το χειμώνα ή σε ένα LRF σύνολο, μικρά τεχνητά που να μην θέλουμε πάρα πολύ ταχύτητα, να μην ξενερίζουν, να θέλουμε να διατηρηθούμε γενικά σε ένα σημείο περισσότερο χρόνο. Τώρα, για το walk the dog συγκεκριμένα, που κάποιοι λένε πάρε γρήγορο καλάμι ή αργό μοτέρ, έχουμε ξαναπεί, έχω κάνει και βίντεο ότι σας έχω δείξει ότι όλα δουλεύουν. Είναι θέμα συγχρονισμού του χεριού. Και αυτό έχει να κάνει με την επιλογή του μηχανισμού. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να μην είναι νευρικός. Εγώ, ας πούμε, είμαι νευρικός και ένα αργό μοτέρ το πάω γρήγορα. Ένα γρήγορο μοτέρ το πάω πολύ γρήγορα. Δεν με βοηθάει αυτό το πράγμα σε κάποιες περιπτώσεις. Οπότε και ο χαρακτήρας του ψαρά παίζει ρόλο. Ψαρεύοντας με τεχνητά επιφάνειας, σε κάποιες περιπτώσεις, όταν έχουμε μικρά τεχνητά, κατοστάρια, 110, 125, για εγώ δεν το μιλάμε πάντα, μπορούμε με έναν αργό μηχανισμό να μείνουμε στο σημείο περισσότερο, να δώσουμε περισσότερο χρόνο στο ψάρι να δει το τεχνητό και να αποφασίσει αν θα το χτυπήσει ή όχι. Ή να το δελεάσουμε με κάποια πιο γρήγορη κίνηση, με κάποιο πιο κλειστό walk the dog, με κάποια πιο side-to-side κίνηση. Όσο μεγαλώνουμε τα τεχνητά μας, βάζοντας μια ζαργάνα η οποία είναι, παίρνουμε τώρα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ας πούμε, 120 ή τις μικρές εκατοστάρες της Savage ή ξέρω εγώ παράδειγμα τις 155. Αυτές δουλεύουν και με αργό μηχανισμό. Όσο μεγαλώνουμε και πάμε 180, 210 στήλο παράδειγμα κτλ, εκεί θέλουμε μοτεράκια πιο γρήγορα για να δώσουμε κίνηση. Είναι το δούλεμά τους κάνει πιο πολλά κενά, περιορίζουμε το θέμα της τούφας
γενικότερα είναι πιο καλό να έχουμε ένα γρήγορο μοτέρ σε αυτή την περίπτωση. Επίσης, με το μοτέρ, με την ανάκτηση, έχει να κάνει και το χαρακτήρα του καλαμιού. Αν είναι γρήγορο, αν είναι σκληρό, αν μας δημιουργεί κενά, το πώς το δουλεύουμε, το τι εμπειρία έχουμε για να το δουλέψουμε. Έτσι, αν πάρουμε ένα γρήγορο καλάμι, επειδή χτυπώντας το, αν δεν έχουμε μετριάσει το χτύπημά μας, δημιουργεί περισσότερα κενά, θα βοηθήσει ο γρήγορος μηχανισμός. Παρ' όλα αυτά, εγώ, ας πούμε, ψαρεύω με γρήγορο καλάμι, με fast καλάμι και αργό μοτέρ. Είναι η προτίμησή μου. Σε κάποιες περιπτώσεις, όταν θέλω να βάλω και μεγαλύτερα τεχνητά, χρησιμοποιώ και γρήγορο. Τώρα, να πούμε λίγο για την ανάκτηση, για να σας δώσω και ένα παράδειγμα. Εδώ έχω μια μπομπίνα, έτσι, συγκεκριμένη από ένα Nexave, Nexave, πώς θέλετε να το πείτε. Έτσι. Συνήθως οι μπομπίνες μέσα έχουν μια γραμμή. Αυτό το συγκεκριμένο το μοντέλο δεν είχε. Οπότε, γεμίζουμε το νήμα μας πάντα σωστά. Δηλαδή, κάτω από το χείλος της μπομπίνας, εγώ τώρα είμαι πολύ κάτω, έτσι είναι άδειο, έχει αδειάσει, λείπουν πολλά μέτρα, αλλά δεν φτάνουμε, ας πούμε, στο κόνικο εδώ πέρα και δεν φτάνουμε και στο clip. Εδώ. Προσπαθούμε να είμαστε κάτω από το χυλάκι του clip. Τώρα, για την ταχύτητα. Μετράμε τη διάμετρο που είναι το ωφέλιμο μέσα, με ένα παχύμετρο, με ένα μέτρο, με κάτι. Είναι η διάμετρος του μηχανισμού. Την πολλαπλασιάζουμε επί 3,14, απλά μαθηματικά, και βγάζουμε την περίμετρο της μπετονιάς. Αυτό το πολλαπλασιάζουμε με το λόγο που αναγράφει το μηχανάκι. Το συγκεκριμένο είναι γρήγορα, ας πούμε, θα το πολλαπλασιάζαμε με το 6, νομίζω, 1,62, 1,61, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, το πολλαπλασιάζουμε και βρίσκουμε την ανάκτηση σε εκατοστά. Είναι αυτό που μας ενδιαφέρει για κάποιο μοτέρ που δεν γράφει, για κάτι που έχετε κάποιο παλιό μοτέρ, κάτι που δεν είστε σίγουροι και θέλετε να το μετρήσετε, μπορείτε να το δείτε με αυτόν τον τρόπο. Όσο αδειάζει, αλλά εντάξει, οι διαφορές μετά είναι σχετικά μικρές. Δηλαδή, μπορεί να αδειάσει λίγο, ας πούμε, να κατέβει ένα-δύο χιλιοστά, δεν θα έχετε κάποια τραγική διαφορά. Παραμένει το βασικό σας γέμισμα, ή αν θέλετε, μετρήστε το και λίγο πιο κάτω από το γέμισμα που έχετε κάνει, για να είστε σίγουροι ότι έχετε πάντα την ανάκτηση. Τώρα να παίζει, ας πούμε, 2 εκατοστά πάνω ή 2 εκατοστά κάτω, δεν έχει κάποια διαφορά. Σημασία έχει να μην είναι τραγική η διαφορά στο μάζεμά σας. Τώρα, θα βάλουμε ένα παραδειγματάκι από. Άρα και να το βρω κι εγώ. Από dive, ας πούμε, εγώ έχω πάρει ένα χαρακτηριστικό μοτέρ, ένα προορέξινε. Βλέπουμε ότι ο διχίλιαρος με το 2,5 παράδειγμα έχουν την ίδια ταχύτητα ανάκτησης, τα ίδια εκατοστά μαζεύουν, παρόλο που η ταχύτητα, ας πούμε, περιστροφής, ο λόγος περιστροφής είναι διαφορετικός. Ο ένας είναι αργός, ο άλλος είναι γρήγορος. Και όμως μαζεύουν τα ίδια εκατοστά, και μάλιστα ο διχίλιαρος είναι πιο αργός από τον 2,5, και όμως έχει την ίδια ανάκτηση. Αυτό οφείλεται και στην μπομπίνα κατασκευαστικά, στο βάθος και πάει λέγοντας. Αντίστοιχα, από κάτω είναι εδώ οι διαφορές στο ίδιο μοντέλο ανάποδα. Δηλαδή, βλέπουμε τον τριάρι με τον τεσάρι, ότι ο τριάρις, επειδή έχει γρήγορο λόγο σε σχέση με τον τεσάρι, είναι, εδώ είναι πιο γρήγορος. Είναι ανάποδα. Οπότε, δώστε λίγο βάση σε αυτά τα χαρακτηριστικά, να κάνετε λίγο να βρείτε λίγο τον μπούσουλά σας, τι θα ψαρέψετε και πώς θέλετε να ψαρέψετε, για να περιορίσετε και το πρόβλημα με τις τούφες, με τα νήματα, να μην πετάτε νήματα, να μην έχετε απώλειες από εκεί, αλλά και να είστε πιο αποδοτικοί στο ψάρεμά σας, να δίνετε κίνηση σωστή στα τεχνητά σας και να μπορείτε να δουλέψετε. Αυτά τα λίγα ήταν για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε. Αν θέλετε, κάντε ένα like και ένα subscribe για να μας βοηθάτε να συνεχίζουμε εδώ πέρα, και εμένα και τα παιδιά που με βοηθάνε, να κάνουμε και άλλα βιντεάκια ενημερωτικά. Είναι πάντα η καλύτερη επιβράβευση. Να είστε όλοι καλά.